Αφού εσείς δεν θέλετε εισιτήρια, εγώ τα δέχομαι, να ξέρετε, για τις 6 Μαΐου. Είναι Σάββατο η μέρα στέψης του Βασιλιά Κάρολου. Αν θέλετε, μπορώ να πάω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, business μόνο. Και σε πεντάστερο να μείνω, να το καλύψω. Πάρε και από την παραγωγή τα αεροπορικά εισιτήρια. Και μπορώ Παρασκευή να βγω εδώ στην εκπομπή. Και άμα θέλετε να βγω και στις υπόλοιπες εκπομπές στην Ελένη, με link, το Σαββατοκύριακο. Με link, από εκεί παιδιά, δορυφορικά. Τέλει. Λοιπόν, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχει φάει κάποιες χιλόπιτες ο Βασιλιάς Κάρολος, γιατί ωραία το προγραμμάτιζαν για να έχει και μια έτσι συναυλία εκεί στο αβαίο του Westminster. Το οποίο χωράει 2.200 μόνο έτσι, από κόσμο. Δεν χωράει και πάρα πολύ, μην φανταστείτε. Εμείς μαζευτούμε και πολύ. Έφαγε άκυρο και από τον Ed Sheeran, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έχει συναυλία, αλλά και από την Adele που εκείνο το διάστημα δεν έχει καμία εμφάνιση, απολύτως κανονισμένο δεν θέλει, τίποτα. Όχι, μήπως δεν θέλει. Είναι με τον. Οπα, τι. Με τον μάνατζερ. Με τον Ρεζέρβα μαζί, μήπως υποστηρίζει. Με τον Χάρη. Με τον Χάρη. Α, με τον Χάρη. Να αγαπιέται πιο πολύ. Είναι και στην Αμερική και οι δύο τώρα πια, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω. Όπως καταλαβαίνετε, ευχαρίστησαν πολύ ευγενικά, αλλά αρνήθηκαν την πρόταση που τους έγινε. Να ξέρετε πάντως ότι η επιθυμία του Βασιλιά Καρόλου είναι να ακουστεί βυζαντινή, ελληνική μουσική για να τιμήσει και τις ρίζες του. Το Δημήτρη Μπάση να του στείλουμε. Από την πλευρά του πατέρα του. Γιατί όχι. Ναι. Ναι, γιατί δεν μας το λέει να το στείλουμε εμείς. Σχετικά με το θέμα... Εγώ μιλώ... Σπουδές βυζαντινής μουσικής. Πολύ, και ο Χατζηγιάννης. Ο Μπάσης έχει γνώσεις βυζαντινής μουσικής. Δεν γελάω με αυτό, εννοώ που θέλει να παίξει βυζαντινή μουσική. Μου αρέσει του ανθρώπου. Καλά κάνει, παιδί μου. Απλά ποιος θα πάει να τραγουδήσει. Μια φορά γίνεται σε βασιλιάς. Πρέπει να το ζήσεις. Σε τι γλώσσα θα τραγουδήσει. Και στη στέψη, ρε παιδί μου. Σε τι γλώσσα, ρωτάω εγώ. Θα βάλουν υπέρτιτλους όπως κάνουν στις όπερες. Που βάλουν υπέρτιτλους επάνω. Και βλέπεις και διαβάζεις τι λέει. Να σας δώσω κάποιες ακόμη πληροφορίες που έχω ή θέλετε να το πάμε έτσι και να πάω viral. Όχι, μας αρέσει, πες μας. Ωραία, λοιπόν, σχετικά με τον Ed Sheeran, του πρότειναν, παρόλο που έχει την εμφάνιση την προηγούμενη μέρα, αν θέλουν ότι θα μπορούσαν να του στείλουν ιδιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να προλάβει και να παρευρεθεί στην τελετή στέψης. Πάλι όχι, είπε αυτός. Ονόματα λοιπόν που παίζουν τώρα είναι ο Lionel Richie, επανένωση των Spice Girls. Με Βικτόρια ή χωρίς. Κοίταξε, αυτό είναι λίγο ακριβό. Είναι λίγο πιο μεγάλο θα είναι, από τη στέψη. Είναι άμα γίνει αυτό. Ναι. Θα έχουμε και Andrew Lloyd Webber. Θα έχουμε επίσης μουσική τώρα για να σας δώσω λίγο μια ιδέα. Θα έχουμε κλασική μουσική. Θα έχουμε κομμάτια musical. Αλλά και μουσική. Τι θεώρησε, θα παίξει το Cats ξαφνικά. Τι θεώρησε. Από ταινίες με εμπορική επιτυχία. Κοιτάξτε, θα μπορούσαν να βάλουν μουσική από το The Benny Hill Show. Τα τέριαζε. Άνετα. Ή μουσική από τον Mr. Bean. Να σου πω, μπορώ να προτείνω κάτι εγώ. Να συνδυάσουμε να έχει και Ελλάδα, αλλά και γίνει και ο συγκρότημα. Να κάνουμε επανένωση τη High Five. Εγώ το προτείνω. Έτσι. Να το στείλουμε έτοιμα. Spice Girls. Πιο ωραίο. Μεγαλύτερη Ελλάδα που θέλει Ελλάδα. Πες τρεις να το κάνουν λίγο. Πες την ψυχρά να το κάνουν λίγο στα αγγλικά. Την Ειρήνη τηλέφωνο. Θα το κάνει στα αγγλικά το στείλει. Μα νομίζω ότι είναι ξένο τραγούδι που το πήραν εδώ. Ναι, ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι είναι ξένο. Ξένο. I know what I want. I know what I'm asking for. Είναι ξένο, ψάξτε το. Ο Δημήτρη θα μπορεί να το ψάξει. Είναι ξένο. Ήρθε από ξένο και το πήραν τότε τα κορίτσια και το κάνουν ελληνικό. Το βρωμά αυτό που λέει, αλλά το ψάξω πάρα πολύ. Ψάξτε το. Δεν μ' άρεσε αυτή η τεράστια επιτυχία να το Σε παρακαλώ. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι θέλει κανένα, παιδιά. Μόνο αυτά μα αφού και από πού είναι γίνει. Τρώνε πολύ χείο κάτω. Τρώνε πολύ χείο. Εγώ έβλεπα πριν τι εμφανίσει, του έβλεπα και δεν θέλω να του βλέπω πια μπροστά μου. Δεν μπορώ, του ξερνάει ο οργανισμό μου. Όχι, του ζήτησε ποτέ. Του Καρδάσιαν μαζί. Όλοι μαζί αυτοί ένα πράγμα. Σε μια φάρκα του βάλω του στείλω. Θα του είπε να μην πληρωθούν. Τι μη σένα και τύπο, παιδιά, είναι στέψη μου. Ή όπω είναι το Super Bowl δηλαδή. Ναι, και αυτοί λένε τι τζάμπα εγώ για την πάρτι σου. Φυλάκια, αλλά δεν παίζει. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτοιμα πράγματα. Μάλιστα.